Λοιπόν, συνδέω αυτά που θα πούμε τώρα εδώ με το κήρυγμά μου στον ναό. Εκεί λοιπόν, στο πρώτο μέρος του εγκομείου του Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μας παρουσίασε ότι ως επίσκοπος ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Θεοφόρος, εφόρεσε 5 στεφάνους. Τον στέφανο της ιεροσύνης, της επισκοπής, ήταν τέλειος επίσκοπος, με όλες τις αρετές που πρέπει να έχει ένας επίσκοπος, την αξία των Αποστόλων που τον χειροτώνησαν, χειροτονήθηκε από τους Αποστόλους, από τις αξίες των και χειροτονικότων, από τη δυσκολία των καιρών, ήταν πολύ δύσκολη κύριε, όχι τώρα, που καλοπερνούν οι επίσκοποι, με γλέντια και με διασκεδάσεις και με συναντήσεις και με ονομαστικές εορτές, και όλο καλοπερνούμε και ευημερούμε, δύσκολη και η καιρή διωγμών. Από τις του καιρού δυσκολίες, από του μέτρου της πόλεως, από το μέγεθος της πόλεως της Αντιοχίας που ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Και επίσης, από τις αρετής του παραδόντος αυτό την Επισκοπή. Εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θεωρεί πως από τον Απόστολο Πέτρο, ο Απόστολος Πέτρος ήταν ο βασικός Απόστολος στην Αντιόχεια, και ουσιαστικώς αυτό αποδυναμώνει, παρακαλώ, αποδυναμώνει και το επιχείρημα του παπισμού ότι ο Απόστολος Πέτρος ήταν επίσκοπος στην Ρώμη και τον Απόστολο Πέτρο ως επίσκοπο Ρώμης, ως Απόστολο διεδέχθη ο Πάπας. Αν υπάρχουν πόλεις οι οποίες πρέπει να διεκδικήσουν τον Απόστολο Πέτρο, εν πρώτης είναι τα Ιεροσόλυμα, γιατί εκεί όλοι οι Απόστολοι έδρασαν, και δεύτερο είναι η Αντιόχεια. Δηλαδή στην Αντιόχεια επί χρόνια έδρασε ο Απόστολος Πέτρος και όχι η Ρώμη, όπου εμαρτύρησε. Από τις αρετής του παραδόντος αυτό την Επισκοπή, θεωρεί ότι ο Απόστολος Πέτρος τον χειροτώνησε και του παρέδωσε την Επισκοπή. Τώρα λοιπόν αφήνει τον Επίσκοπο και παραλαμβάνει τον μάρτυρα. Και λέει λοιπόν εδώ, τούτους άπαντας πλέξαντες, ενήν και έκτον και έβδομον κτλ. Αλλά ας τα αφήσουμε τώρα αυτά, αναλώσαντες τα περί της Επισκοπής, εκθέσομεν τον περί του μάρτυρος διηγημάτων, εκθέσομεν τα περί του μάρτυρος διηγήματα. Και ας έρθουμε λοιπόν στο πώς ήθλησε ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, παραφράζοντα περισσότερα, αν είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να ακουστεί και στο πρωτότυπο κείμενο, θα το λέω και στο πρωτότυπο κείμενο. Λέει λοιπόν ότι την περίοδο εκείνη ξέσπασε ένας πολύ χαλεπός πόλεμος, διωγμός εναντίον των εκκλησιών, σαν να είχε καταλάβει την Εκκλησία μία δικτατορία, τυραννίδα, χαλεπότατη, και εξαιτίας αυτής της τυραννίδος των Ρωμαίων αυτοκρατόρων αρπαζόταν από την αγορά όλοι οι χριστιανοί χωρίς καμία κατηγορία. Αρκεί να είσαι χριστιανός, να μάθαινα πως είσαι χριστιανός, και χωρίς καμία κατηγορία σας συνταλάβαιναν και ως οδηγούσαν στις φυλακές και από εκεί στο μαρτύριο. Άτοπον μεν ουδέν εγκαλούμενον, ότι δε τις πλάνεις απαλλαγέντες, χωρίς να έχουν τίποτε άτοπο, και επειδή απλώς απειλάγησαν από την πλάνη των ειδώλων και έγιναν χριστιανοί και έδραμον προς την Ευσέβεια και γλίτωσαν από την θρησκεία των δαιμόνων που είναι η ειδωλολατρία και γνώρισαν τον αληθινό Θεό και τον Υιόν αυτού τον μονογενή, εξαιτίας λοιπόν αυτού τους συνελάβαν όλους και τους οδηγούσαν στις φυλακές και στα βασανιστήρια. Και δέξτε τώρα πώς ερμηνεύει εδώ. Ο γάρ διάβολος κακούργωσον, οι πατέρες πάντοτε στα μεγαλύτερα δεινά της Εκκλησίας θεωρούν ότι η πρώτη κακία και ο πρώτος αυτουργός είναι ο διάβολος, ο οποίος παρασύρει και τους επισκόπους και τους ηγέτες και τους χριστιανούς. Ο γάρ διάβολος και τους εκτός της Εκκλησίας σε διωγμούς εναντίον της Εκκλησίας. Ο γάρ διάβολος κακούργωσον και δεινόστας τι αυτάς ράπτην επιβουλάς, ο οποίος τα καταφέρνει σε όλες αυτές τις επιβουλές εναντίον των χριστιανών, προσεδόκησε, είχε τι προσδοκία είχε από τους διωγμούς. Προσεδόκησαν ότι τους ποιμένας εάν αφέλει, τα ποιμνια ραδίως διασπάσει δινήσατε. Αν συλλάβει τους ποιμένας, θα μπορέσει ευκολότερα να διασπάσει τα ποιμνια. Αυτό ισχύει και από άλλες κατευθύνσεις. Και πάλι του διαβόλου έργο είναι. Αν καταφέρει και κάνει τους ποιμένας αιρετικούς, και πάλι τα ποιμνια θα καθούν. Αν τους κάνει οικουμενιστά σήμερα τους ποιμένες, τι θα κάνουν τα ποιμνια, θα γίνουν και τα ποιμνια οικουμενιστικά και συγκριτιστικά και πανθρησκειακά. Αν λοιπόν τους ποιμένες αφέλει, τα ποιμνια αραδίως διασπάσει ευδυνήσατε. Αλλά κάνει την εξής πολύ δυνατή παρατήρηση ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αλλά ο Θεός όμως
ο οποίος ακόμη και τους σοφούς τους συλλαμβάνει μερικές φορές την πανουργία τους, αλλά δρασόμενος τους σοφούς εν την πανουργία αυτών, θέλοντας να δείξει ότι δεν κυβερνούν άνθρωποι την Εκκλησία, δεν κυβερνούν επιμένες ουσιαστικά την Εκκλησία, ότι ούκ άνθρωποι, αυτού κυβερνώ στην Εκκλησία, αλλά αυτός εστίν ο πανταχού ποιημένου τους πιστεύοντας εις αυτόν, ο Χριστός είναι ο αρχιπίμην, ο Χριστός είναι ο αρχιερεύς, ό,τι και αν γίνουν, νομίζουν πως τώρα και μερικές φορές στενοχωριόμαστε εμείς, νομίζουμε πως αν τώρα κυριαρχήσουν στην Εκκλησία οι οικουμενιστές, όπως σχεδόν έχουν κυριαρχήσει. Νομίζουμε πως ο Χριστός θα τους αφήσει έτσι, ότι θα χαθεί η Εκκλησία εξαιτίας του ότι ο Πατριάρχης και οι Αρχιεπίσκοποι και πολλοί επίσκοποι είναι οικουμενιστές. Δεν χάνεται η Εκκλησία εξαιτίας ούτε των διωγμών ούτε των ορέσεων. Για να δείξει λοιπόν ότι αυτός εστίν ο πανταχού ποιμένων τους πιστεύοντας εις αυτόν, συνεχώρησε τούτο γενέστε, επέτρεψε να διωχθούν οι επίσκοποι, εις τρόπον ώστε όταν φύγουν εκείνοι από τις επαρχίες και παραμείνουν οι επαρχίες ανεπίσκοπες, να παρουσιαστεί ότι η ευσέβεια δεν ελαττώνεται. Ήδη ο διάβολος τα της ευσεβίας ουκ ελατούμενα, ουδές βενήμενον των του κηρύγματος ο λόγων, αλλά αυξόμενον μάλλον, και μάθει δια των έργων αυτών και αυτός, να μάθει ο διάβολος, και οι ταύτα αυτό διακονούμενοι πάντες, και αυτοί οι οποίοι διακονούν τον διάβολο, όλοι οι αιρετικοί τον διάβολο διακονούν, να μάθει λοιπόν και ο διάβολος και αυτοί οι οποίοι εξυπηρετούν τον διάβολο, ότι ουκ ανθρώπινα τα καθημάς, ότι αυτά εδώ τα της Εκκλησίας δεν είναι ανθρώπινα πράγματα να κάνουν ό,τι θέλουν οι πατριάρχες και οι επίσκοποι, ουκ ανθρώπινα τα καθημάς, αλλά άνωθεν εκ των ουρανών έχει την ρίζαν ημίν ή της διδασκαλίας υπόθεσης. Από τα ουράνια έχει κατεβεί αυτή η διδασκαλία η Ορθόδοξη, και Θεός εστίν ο πανταχού τας Εκκλησίας άγων. Και εκείνος ο οποίος κατευθύνει δεν είναι ο Πάπας, εκείνος ο οποίος οδηγεί τις Εκκλησίες είναι ο Θεός. Και ο Θεός εστίν ο πανταχού τας Εκκλησίας άγων, και ότι των Θεών πολεμούντα ουκ ένι περιγενέστε ποτέ. Και ότι αν κανείς πολεμάει το Θεό, δεν πρόκειται ποτέ να νικήσει. Σε άλλο του έργο λέει ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος, αν πολεμάς ανθρώπους, ή θα νικήσεις ή θα νικηθείς. Αυτές είναι οι πιθανότητες. Αν πολεμάς όμως τον Θεό, δεν πρόκειται ποτέ να νικήσεις. Αυτό πρέπει να ξέρουν όλοι αυτοί οι εκκλησιομάχοι που έχει γεμίσει η Ελλάδα από εκκλησιομάχους, ιδιαίτερα των αριστερών κομμάτων, τα οποία τώρα εξαιτίας της αναξιότητος των άλλων έχουν πάρει και τα επάνω τους. Πόσο, 35-37%, 12 συν 12 και 13, 24-37. Λοιπόν, τι νομίζουν, και είναι όλοι εκκλησιομάχοι, όλοι εκκλησιομάχοι είναι, μηδέ του κουβέλη του σοβαρού θεωρουμένου, και αυτός εκκλησιομάχος είναι. Λοιπόν, νομίζουν ότι όλοι αυτοί θα τα βάλουν με την Εκκλησία. Ήδη το έχει ο Ορθόδοξος τύπος στο τελευταίο φύλλο του, παρακαλώ. Ήδη ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ευρωβουλευτής Κουντής ονομαζόμενος, έχω τον Ορθόδοξο τύπο εδώ μαζί μου, αν χρειαστεί λεπτομέρειες να πούμε, έχει κάνει επερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ζητάει από την Υπουργό Παιδείας του Διαμαντοπούλου να καταργήσει την αναγραφή του θρησκεύματος στα πολιτήρια του Λυκείου. Δεν τους έφτανε που κατήργησαν στις ταυτότητες, αυτοί τις κατήργησαν, όλοι οι αριστεροί, συμπλέοντος του Γιωργάκη Παπανδρέου και τα λοιπά και του Πασόκ μαζί, αυτοί τα κατήργησαν. Τώρα θέλουν και στα πολιτήρια του Λυκείου να καταργηθεί η αναγραφή του θρησκεύματος. Όλοι λοιπόν αυτοί είναι εκκλησιομάχοι. Αλλά ας μην νομίσουν πως θα νικήσουν τον Θεό. Μπορεί να νικήσουν κομματικά, αλλά τον Θεό κανένας δεν μπορεί να τον νικήσει. Ούκαι εν υπερηγενέστε ποτέ, λέει εδώ. Τώρα, λέει μια δεύτερη σκέψη ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι ο διάβολος είναι εκείνος ο οποίος τα υποκινεί αυτά να φύγουν οι ποιμένες από τα ποίμνια ώστε να αλώσει το ποίμνιο, αλλά υπάρχει και ένας δεύτερος λόγος. Ούτουτο δε κακούργησεν ο διάβολος μόνον, δηλαδή το να διώκει τους ποιμένες, αλλά και έτερον ουκ έλα τον τούτου. Έκανε και ένα δεύτερο που δεν είναι μικρότερο από αυτό. Τι έκανε. Ούγαρεν τες πόλες ινών προϊστήκησαν οι φύης φάτεστε τους επισκόπους, αλλά στην αλωτρία ανάγων ανήρε. Τις πιο πολλές φορές δεν επέτρεψε να σφάτνονται και να μαρτυρούν οι επίσκοποι στις πόλεις τους, αλλά τους έστελνε σε άλλες πόλεις. Όπως τον Άγιο Ιγνάτιο από την Αντιόχεια τον έστελνε να μαρτυρήσει στη Ρώμη. Γιατί το έκανε αυτό. Να σας πω τώρα
κάποιους λόγους που λένε, απαντούν οι ερευνητές, οι οποίοι δεν διαβάζουν πάνω τα κείμενα, και αφού γνωρίζουν ότι ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος έχει γράψει ένα εγκόμιο για τον Αρχιεπίσκοπο Αντιοχίας, γιατί δεν διαβάζουν το κείμενο αυτό του Αγίου Ιωάννου όταν γράφουν για τον Άγιο Ιγνάτιο, για να πούν γιατί έφυγε από την Αντιόχεια, διώχθηκε από την Αντιόχεια ο Άγιος Ιγνάτιος και πήγε στη Ρώμη για να μαρτυρήσει. Παρουσιάζουν λοιπόν ορισμένοι ερευνητές, συγγραφείς, πατρολόγοι και λένε ένα-δυο λόγους. Ένας από τους λόγους είναι ότι ο Τραϊανός το έκανε αυτό, το λένε οι ερευνητές, σύγχρονοι. Αποφάσισε ο Τραϊανός να στείλει τον Ιγνάτιο από την Αντιόχεια στη Ρώμη για να προσφέρει ένα ενδιαφέρον θέαμα στο Κολοσσέο στους Ρωμαίους. Όταν θα κατασπαράσετε από τα θηρία ο πλέον εξέχων επίσκοπος της Ασίας. Η μεγαλύτερη προσωπικότητα τότε στην Ασία ήταν ο Άγιος Ιγνάτιος. Ήθελε λοιπόν να δώσει στους Ρωμαίους ένα θέαμα, λένε μερικοί ερευνητές, ενδιαφέρον να δουν έναν επίσκοπο να κατασπαράσετε από τα θηρία. Και ένας δεύτερος λόγος επίσης που προβάλλεται, που έχει κάποια λογική, είναι ότι θέλησε να δώσει ένα κινούμενο παράδειγμα προς τους χριστιανούς τι θα πάθουν αν εξακολουθήσουν να μην είναι ειδωλολάτρες και γίνουν χριστιανοί. Βλέπετε τι έπαθε ο επίσκοπος. Από την Αντιόχεια βασανιζόμενος επί μήνες στη Ρώμη και μαρτύρει. Κινούμενο παράδειγμα για να εκφοβήσει τους χριστιανούς. Ο Άγιος ο Χρυσόστομος το βλέπει αλλιώς. Δέστε πώς τα βλέπουν οι Άγιοι. Δεν τα βλέπουν έτσι ερευνητικά, ακαδημαϊκά, σχολαστικά, λογικά. Τι λέει λοιπόν. Γιατί ο διάβολος θέλησε να στείλει τους επισκόπους όχι στις πόλεις τις οποίες ήταν προϊστάμενοι, αλλά στην Αλωτρία, για δύο λόγους. Επί τούτο, ομούμεν ερήμους των επιτιδίων λαδίν σπέβδων, καταρχήν για να μην έχουν ανθρώπους που θα τους συμπαραστέκονται. Παρά τα αυτά, ο Άγιος Ιγνάτιος και ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος που εξορίστηκε, είδαμε, στην Κουρκουσό και στην Αραβισό, δέστε την ίδια πορεία. Και ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος, όχι από ειδωλολάτρες, από χριστιανούς επισκόπους. Όπως ο Άγιος Ιγνάτιος από την Ρώμη, από την Αντιόχεια στη Ρώμη, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος από την Κωνσταντινούπολη στην Κουρκουσό και στην Αραβισό. Φοβερή εξορία, τριετής εξορία, μεγαλύτερη από την εξορία του Αγίου Ιγνατίου. Για να τους κάνει να μην έχουν ανθρώπους οι οποίοι θα τους συμπαρασταθούν, να τους αφήσει ερήμους, και το σπουδαιότερο, ομού δε ασθενεστέρους εργάσεστε το μόχθο της οδηπορίας ελπίζων. Γιατί ήλπιζε ότι θα κουραστούν. Βάδιζε και θα αποκάμουν. Και τελικώς κουρασμένοι θα πουν άντε, γιατί να βασανίζουμε, ας κάνω μια ψεύτικη θυσία στα είδωλα για να γλιτώσω του διαβόλου τα σχέδια που δεν πιάνουν μπροστά στο Θεό. Απογάρτηση μετέρας πόλεως στην Ρώμη αυτόν εκάλεσε. Από την πόλη τη δική μας στην Αντιόχεια, τον λόγο αυτόν τον εκφωνεί ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος όταν ήταν ακόμη πρεσβύτερος πριν γίνει πατριάρχης, παπάς στην Αντιόχεια. Στην Αντιόχεια τον εκβολεί. Από τη συμμετέρας πόλεως τον στέλνει στη Ρώμη. Μακροτέρους αυτό τηθεί στους διάβλους του δρόμου, κάνει πολύ μακρό το δρόμο του, και το μήκη της οδού και το πλήθη των ημερών, το φρόνημα καταβάλλειν αυτού προσδοκών. Νόμισε, περίμενε πως το φρόνημα του Αγίου Ιγνατίου θα πέσει από όλην αυτήν. Και εδώ που τα λέμε, μόνον Αγίων ανθρώπων με υψηλό φρόνημα και με τη χάρη του Θεού μπορεί κανένας να αντέξει σε τέτοιου είδους ταλαιπωρίες. Προσδοκών να πέσει το φρόνημά του. Ούκιδος, δέστε τώρα, ούκιδος, χωρίς να γνωρίζει ο διάβολος, τι ούκιδος, χωρίς να γνωρίζει ότι συνέμπορον έχων Ιησούν και συναπόδημον της το σάφτης οδηπορίας, δεν ήταν μόνος του ο Άγιος Ιγνάτιος, είχε συνέμπορο και συναπόδημο τον Χριστό. Ο Χριστός ήταν δίπλα του, δεν ήταν έρημος που ήθελε ο διάβολος. Ισχυρότερος μάλλον εγίνετο, τώρα ήταν πιο ισχυρός γιατί είχε δίπλα του τον Χριστό, ισχυρότερος μάλλον εγίνετο και της μεταυτού δυνάμεως ούσης πλοίον να παρήχε την απόδειξη κατά της εκκλησίας συνεκρότημη ζώνους. Και επίσης κάτι που δεν υπολόγισε ο διάβολος, θέλει την παθαίνει πάντοτε, αντί να κάνει κακό στις εκκλησίες έκανε καλό, διότι περνούσε ο Ιγνάτιος από όλες τις εκκλησίες της Μικράς Ασίας, έτρεχε ο κόσμος να του δείξει το σεβασμό του και αποδεικνύονταν πόσο το σεβόταν και συγχρόνως από τον Ιγνάτιο έπαιρναν κουράγιο και θάρρος. Και παρακάτω ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, και ακριβώς αυτό εδώ λέει είναι μία απόδειξη του ότι όλη αυτή η ιστορία με τον Άγιο Ιγνάτιο
ο οποίος ξεκίνησε σαν ήλιος, λέει, από την Ανατολή, και την εικόνα αυτή την παίρνουν και οι ημνογραφίες μας, ξεκίνησε σαν ήλιος, ανέτειλε στην Αντιόχεια, στην Ανατολή, και έδυσε στην Δύση, στην Οδυπορία, αλλά ήταν πολύ καλύτερος από τον ήλιο, διότι ενώ ο ήλιος όταν φτάνει στη Δύση χάνεται, λέει εδώ, καθά περί ήλιος της εξανατολής ανίσχων και προς την Δύση τρέχων, μάλλον δε και τούτου φεδρότερος. Γιατί φεδρότερος? Γιατί ο μεν ήλιος τρέχει επάνω, μακριά από τους ανθρώπους. Αισθητών άγων φως, και μας δίνει αισθητό φως. Ιγνάτιος δε κάτωθεν, ενώ ήταν κάτω, αντέλαμπε, έλαμπε πνευματικά νοητόν φως διδασκαλίας στις ψυχές ενίης, και έδινε πνευματικό φως, ενώ ο ήλιος μας δίνει υλικός φως. Κακίνος μεν ο ήλιος, εις τα της δύσεως απειών μέρη κρύπτεται. Όταν φτάσει στη δύση ο ήλιος, κρύβεται τη νύχτα. Και νύχτα ευθέως επάγει, και αμέσως έρχεται η νύχτα. Ούτως δε, ενώ Άγιος Ιγνάτιος, εις τα της δύσεως απελθών μέρη, φεδρότερον εκεί θα ανανέτειλε, εκεί έγινε πιο λαμπρός, πιο ξακουστός, και τους κατά την οδόν άπαντας ευεργετήσα στα μέγιστα. Και όλους όσους έβρισκε στον δρόμο, τον δρόμο τον μακρινό, τους ευεργετούσε και τους εφώτιζε. Και λέει εδώ για ποιο λόγο επέτρεψε ο Θεός, εις τρόπον ώστε και ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος και ο Ιγνάτιος να μαρτυρήσουν στην Ρώμη. Ούτε εγώ τα είχα σκεφτεί ποτέ αυτά. Δέστε και ωραία εξήγηση τι είναι. Γιατί ο Θεός επέτρεψε να μαρτυρήσουν οι δύο κορυφαίοι Απόστολοι και ο Άγιος Ιγνάτιος να μαρτυρήσουν στη Ρώμη? Γιατί η Ρώμη ως πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας είχε περισσότερη ειδωλολατρία και περισσότερη ανηθικότητα. Και ήθελε με το μαρτύριο αυτών των δύο μεγάλων κορυφαίων Αποστολών, όπως και με του Αγίου Ιγνατίου, να οθήσει τον κόσμο με το παράδειγμα αυτών των Αποστόλων να πιστεύσουν στον Χριστό. Δέστε τι ωραία που το λέει. Λέει λοιπόν, συνεχώρησεν εκεί των βίων καταλύσε στην Ρώμη, ώστε την τούτου τελευταίν διδασκάλιον γενέστε ευσεβίας της την Ρώμη νικούσιν άπασιν. Να γίνει η ζωή του διδάσκαλος ευσεβίας σε όλους οι οποίοι κατοικούν στην Ρώμη. Διότι εμείς εδώ, λέει, στην Αντιόχεια, δέστε, εμείς, το έχει με ύψιλον, εσείς που με ακούτε, εμείς μεν γάρτη του Θεού χάριτη, ουδεμιάς εδέεστε λοιπόν αποδείξεως. Η Αντιόχεια είχε πολλούς χριστιανούς τότε. Δεν χρειαζόταν εσείς αποδείξεως. Εριζωμένοι κατά την πίστη, οι δε την Ρώμη νικούντες, αυτοί που κατοικούσαν όμως την Ρώμη, άτε πολλοί τότε ασεβία σούσεις εκεί, πλείον ως έχριζον βοηθείας. Ήθελα περισσότερη βοήθεια στη Ρώμη, γι' αυτό έστειλε εκεί και τον Πέτρο και τον Παύλο και μετεκείνους αυτόν τον Άγιο Ιγνάτιο. Και από τη μία πλευρά, επειδή μολύνθηκε η πόλη από τα είδωλα να καθαρθούν με τα αίματά τους, και από την άλλη πλευρά να παράσχουν μία διδασκαλία για την Ανάσταση του Χριστού. Διότι όταν βλέπουν οι Ρωμαίοι ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν χωρίς να φοβούνται, πιστεύουν ότι πεθαίνουν γιατί ο Χριστός δεν είναι ένας νεκρός, ο Χριστός έχει ανασταθεί. Και επειδή ελπίζουν πως με τον θάνατό τους δεν χάνονται, αλλά θα πάνε να συναντήσουν τον αναστηθέντα Χριστό, γι' αυτό αυτό είναι και ένα κήρυγμα της Αναστάσεως, για να κηρυχθεί η Ανάσταση του Χριστού. Και η τελευταία σκέψη που κάνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πριν από κάτι που μας λέει για τα λείψανα, την μετακομιδή που γιορτάζουμε σήμερα, μας λέει ότι ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο ετελείωσε ο Άγιος Ιγνάτιος στη Ρώμη ήταν γι' αυτός πολύ διδακτικός για τους Ρωμαίους και για όλους μας. «Ιν ουν ταύτα έργο μάθωσιν την Ρώμη νικούντες, άπαντες, συνεχώρησαν ο Θεός, εκεί τελειωθήνε τον Άγιον. Και ότι αυτή εστίν η αιτία, εξ αυτού του τρόπου της τελευταίς του το πιστώσομαι, ότι για αυτόν τον λόγο επέτρεψε ο Θεός στην Ρώμη να γίνει το μαρτύριό του», το δείχνει αυτό και ο τρόπος του μαρτυρίου του Αγίου Ιγνατίου. Γιατί λέει, δεν έγινε έξω τυχόν το μαρτύριο ή εν βαράθρο σε κάποια χαράδρα κρυφά ή σε κάποιο δικαστήριο, ούτε σε κάποια γωνιά της πόλεως κρυφά το μαρτύριο, αλλά εν μέσω το θεάτρο της πόλεως άνω καθεζωμένης απάσης. Το μαρτύριο του Αγίου Ιγνατίου έγινε στο Κολοσσέο, όλη η Ρώμη ήταν εκεί. Και έγινε φανερά έτσι, δεν έγινε κάπου κρυφά, αυτός είναι ο τρόπος, έγινε δημοσία το μαρτύριο του Αγίου Ιγνατίου, ώστε όλοι να εντυπωσιαστούν από αυτόν τον μάρτυρα, ο οποίος και όταν τα λεοντάρια του επετίθεντο, ήταν εύθυμος, χαρούμενος και δοξολογούσε τον Θεό και δεν έδειξε κανένα φόβο και καμία δειλία. Και
Στη συνέχεια εδώ μας λέει για τα λείψανα και τελειώνει με αυτό και τελειώνω και εγώ, εκτός από την επιστολή που θα δούμε. Επειδή την εγκατέλησεν εκεί την ζωή, μάλλον δε επειδή προς τον ουρανό να ανέβει, επειδή στη Ρώμη κατέλησε τη ζωή και από εκεί ανέβηκε στον ουρανό, δεν έπρεπε λέει να μας αφήσει και εμάς τους αντιοχείς εδώ. Γι' αυτό επανήλθε στεφανή της λοιπόν. Ξαναήρθε εδώ στην πόλη μας με τα λείψανά του από τη Ρώμη, πήραν τα οστά ορισμένοι ευλαβείς χριστιανοί και τα μετέφερα στην πατρίδα του, στην Αντιόχεια. Και λέει, και γάρ και τούτο ότι του Θεού γέγονε οικονομίας, το πάλιν αυτόν προς ημάς επαναγαγήν. Το οικονόμησε ο Θεός να ξαναέρθει, να μην μείνουν και τα οστά του στη Ρώμη, να ξαναέρθουν και πάλι εδώ στην πατρίδα του. Και τες πόλεση διανύμε τον μάρτυρα. Και περνώντας πάλι από τις πόλεις, να γίνει διανομή του μάρτυρος. Διότι η μεν Ρώμη δέχθηκε το αίμα του που έσταζε, εσείς όμως έχετε τιμηθεί η Αντιοχής με το να έχετε εδώ το λείψανό του. Δέστε πόση σημασία δίδει στα Άγια Λείψανα και σε πολλούς άλλους Αγίους ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέει λοιπόν, απειλάψατε της επισκοπής ημείς, απείλαυσαν εκείνη του μαρτυρίου. Εσείς τον είχατε επίσκοπο, οι Ρωμαίοι απείλαυσαν το μαρτύριό του. Είδων αγωνιζόμενων και νικόντα και στεφανούμενων εκείνη, έχετε διηνεκώς αυτόν εμείς. Εκείνοι τον είδαν να νικάει, εσείς τον έχετε εδώ διαρκώς με τα λείψανά του. Και στο τέλος, κάνει πολύ μεγάλη αναφορά για την ιδιαίτερη ευλάβη, την τιμή που έχουν οι χριστιανοί προς τα λείψανά του Αγίου. Αυτά λοιπόν είναι περιλήψη για το θαυμάσιο αυτό εγκόμιο που έχει γράψει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στον Άγιο Ιγνάτιο, το οποίο είναι τόσο σπουδαίο ότι το μνημονεύει ακόμη και ο συναξαριστής, όπως ακούσατε σήμερα. Ότι στο βίο του συναξάρι λέει και εγκόμιος τον Άγιο Ιγνάτιο έπλεξε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.